Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως Κεφάσου ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη του Στεφάνου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ιδιόγραφη διαθήκη του μακαριστού Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως Κεφάσου κυρίου Προκοπίου, προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 η χορήγηση 15 υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι εισήχθησαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππο Νεαπόλεως Κεφάσου και διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων αυτής. 15, όπως ανακοινώθηκε ήδη στην ανακοίνωση, για αυτό το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η απονομή των υποτροφιών και η επιλογή. Υπάρχουν προθεσμίες βάσει των οποίων θα τηρηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές οι υποτροφίες αναφέρονται σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι εισήχθησαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως μας, των Φιλίππων, της Νεαπόλεως, της Αρχαίας, της Καβάλας δηλαδή και της Θάσου, και διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων αυτής, εδώ δηλαδή που μένουν και έχουν περάσει. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στους εφημερίους των ενοριών τους ως τέλος Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση και αξιολόγηση της αιτήσεώς τους από την οριστήσα τριμελή επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Σε σχέση με αυτό το πνεύμα, συμβαδίζει και η επιθυμία του μακαριστού προκατόχουμου Μητροπολίτου κυρίου Προκοπίου, ο οποίος βάσει της διαθήκης του άφησε ένα ποσό ορισμένο για αυτόν τον σκοπό. Και αυτό βέβαια θα γίνεται βάσει συγκεκριμένης αποφάσεως δικής μου μαζί με τους συνεργάτες μου. Θα γίνεται μια αξιολόγηση από μια επιτροπή όλων των δικαιολογητικών τα οποία ήδη έχουμε αναρτήσει και είναι καταγεγραμμένα. Και στη συνέχεια, ανάλογα με το ποσοστό της αριστείας του κάθε ανθρώπου, θα δίνεται και η ανάλογη υποτροφία. Είναι μια σημαντική νομίζω παρέμβαση στην υπόθεση αυτή και η οποία προφανώς θα μας βοηθήσει γενικότερα στο να αισθανθούμε κάποια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Επίσης, κατά την εκδήλωση που θα γίνεται συν Θεώ παραμονές των τριών ιεραρχών, όπως και πέρυσι επράξαμε και είχα συνομιλήσει και με τον κύριο Δήμαρχο σε αυτό το πράγμα, και σε εκείνη την εκδήλωση θα δίνονται 2 ή 3 υποτροφίες ανάλογα δηλαδή στα παιδιά συνολικά των σχολείων, όμως όχι των φοιτητών που θα περάσουν κατά κάποιο τρόπο σε ανώτατη εκπαίδευση. Αλλά αυτό είναι υποσυζήτηση ακόμη πώς θα μπορέσει να οργανωθεί και σε συνεργασία με το Δήμο να γίνεται μια τέτοια παρέμβαση. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα ωφελήσει όλους και όλες και θα ενισχύσει και τις οικογένειές τους, οι οποίες επιβαρύνονται πάντοτε όταν ένα νέο παιδί περνάει σε μια ανώτατη σχολή. Υπάρχουν και όλα τα παρεπόμενα αυτής της διαδικασίας, οικονομικά, κοινωνικά, πρακτικά και ούτω καθεξής.